στο Ισραήλ οι μάσκες επιστρέφουν στους εσωτερικούς χώρους. Το μέτρο ισχύει και για τους εμβολιασμένους. Η κυβέρνηση Μπένετ εκτιμά πως η χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα νέου κύματος πανδημίας εξαιτίας της μετάλλαξης Δέλτα. Για δεύτερο 24ωρο καταγράφηκαν περισσότερα από 100 νέα κρούσματα. Οι πολίτες εμφανίζονται απογοητευμένοι, όμως κατανοούν την απόφαση των αρχών. Το Υπουργείο Υγείας σημειώνει πως η μάχη με την COVID-19 δεν έχει τελειώσει. Νιώθω λυπημένη γιατί κάνει πολύ ζέστη. Είναι κάπως δύσκολο, όμως είναι σημαντικό για την ασφαλειά μας. Μάσκα παντού και συνέχεια, μέσα και έξω. Νιώθω ασφάλεια με τη μάσκα, είναι καλύτερα για εμάς. Στο Ισραήλ, 2 στους 3 ενήλικες έχουν εμβολιαστεί, όμως μια κρίσιμη μειοψηφία συνεχίζει να λέει όχι στον εμβολιασμό. Το Υπουργείο Υγείας συνιστά τη χρήση μάσκας και σε μεγάλες συγκεντρώσεις σε εξωτερικούς χώρους. Το Σαββατοκύριακο πραγματοποιείται στο Ισραήλ το φετινό Gay Pride. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν ταξιδέψει στη χώρα για να λάβουν μέρος στην παρέλαση υπερηφάνειας, αλλά και για να απολαύσουν τον ήλιο και τη θάλασσα. Οι διοργανωτές του Pride προτρέπουν τους συμμετέχοντες να φορούν μάσκα και να μην καταναλώνουν αλκοόλ.